Συνεχίζουμε με μηχανοκίνητη κινητοποίηση. Βάζουμε κι άλλη μια φορά στο προσκήνιο τα σοβαρότατα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους συναδέλφους μας διανομής, τους περίφημους δελιβεράδες. Προχωράμε στη μηχανοκίνητη κινητοποίηση στους δρόμους της πόλης και καταλήγουμε στη τεχνική επιθεώρηση εργασίας. Να καταγγείλουμε κι άλλη μια φορά τις εγκληματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες όλο και περισσότεροι διανομείς καταλήγουν στα νοσοκομεία, καταλήγουν σαν κατεμένοι. Προχωράμε λοιπόν. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει εδώ πέρα και θα θέλαμε να προχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Ένα άτομο μόνο. Θα ανέβουν ο πρόεδρος του συνδικάτου και δύο άτομα από την Επιτροπή Διανομέων. Όπως είπαμε πριν, εδώ είναι το τμήμα, το τεχνικό τμήμα της επιθεώρησης εργασίας. Γνωριζόμαστε, δεν είμαστε δηλαδή χθεσινοί, γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε και προσωπικά με τον διοικητή εδώ πέρα, τον διευθυντή. Έτσι. Που αναστατώθηκε κάπως ο καιρό πριν, γιατί ήρθαμε και κάναμε παρέμβαση λόγω του ότι ένας συνάδελφός μας, ξενοδοχοϊπάλληλος στη Χαλκιδική, σκοτώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άρα γνωριζόμαστε. Το θέμα είναι το εξής, ότι ναι μεν θεωρητικά πρέπει να γίνονται ραντεβού και να δουν, αλλά παίρνουμε τηλέφωνο και δεν το σηκώνουμε. Οπότε αυτή εδώ η εικόνα είναι το λιγότερο προκλητική και απαράδεκτη. Υποτίθεται ότι θέλουν να προστατέψουν το κτίριο και το προσωπικό από τον κορονοϊό. Και εμείς γι' αυτό ήρθαμε. Θέλουμε χώροι δουλειάς να προστατεύονται από τον κορονοϊό. Τι μέτρα παίρνουν. Θέλουμε ο διανομέας να προστατεύονται από την εντατικοποίηση, από τις καιρικές συνθήκες. Τι μέτρα παίρνουν. Προφανώς και ευθύνη δεν έχουν οι εργαζόμενοι. Ευθύνη έχουν αυτοί που τους καθοδηγούν, αυτοί που δίνουν τις εντολές. Αυτοί που δίνουν τις κατευθύνσεις, μεταξύ των οποίων και προσωπικά ο διευθυντής εδώ του τμήματος. Σκοπός μας σήμερα ήταν να κάνουμε μια παρέμβαση, μια διαμαρτυρία, πείτε το όπως θέλετε, με τα χαρακτηριστικά που είπαμε και νωρίτερα. Από τη στιγμή που φερθήκαν με αυτόν τον τρόπο, να πούμε μόνο το εξής. Με τα παπάκια και τα μηχανάκια κόβουμε χιλιόμετρα κάθε μέρα. 24 ώρες το 24. Το δρόμο το ξέρουμε. Θα τα ξαναπούμε. Τίποτα παραπάνω.